Η Πρωθυπουργός της Βρετανίας Τερέζα Μέι λίγο έλειψε να υποστεί ήττα κατά την ψηφοφορία στο Κοινοβούλιο επί του νομοσχεδίου για το διασυνοριακό εμπόριο. Το νομοσχέδιο τελικά πέρασε παρά τις ισοκομματικές απώλειες, αφού προηγουμένως η Τερέζα Μέι αναγκάστηκε να αποδεχθεί 4 τροπολογίες για να ικανοποιήσει τους ευρωσκεπτικιστές βουλευτές της. Δεν θα είχα κάνει όλη αυτή τη δουλειά που έκανα ώστε να διασφαλίσω ότι θα καταλήξουμε σε συμφωνία για να τη δω τελικά να αλλάζει κατά κάποιο τρόπο μέσω αυτών των τροπολογιών. Αυτές δεν αλλάζουν στην ουσία τη συμφωνία του Τζέκερς. Η λευκή βίβλος της Τερέζα Μέι για τις μελλοντικές σχέσεις της Βρετανίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση της έχει ήδη κοστίσει δύο πρόσωπα κλειδιά από την κυβέρνηση. Τον πρώην Υπουργό Εξωτερικών Μπόρις Τζόνσον και τον πρώην Υπουργό Αρμόδιο για τον Brexit David Davis. Η πλευρά των ευρωσκεπτικιστών στο Κόμμα των Συντηρητικών της Βρετανίας υποστηρίζει ότι το σχέδιο Μέι προδίδει την υπόσχεσή της για καθαρή έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση.